και ξεκινάμε σήμερα με τον όμιλο της Τετάρτης για το πρώτο μάτς ανάμεσα στην ομάδα Πύραυλος και στους Τέζα. Είναι πολύ ωραία, μας το Ράκης, δίνει στον Μανέκα. Ξεφεύγει ο Μανέκα, θα κάνει και το σούτ το Κάρι. Πολύ ωραία. Μεγάλη παλιά τώρα από τον Κατσαρό, κατευθείαν το σούτ από τον Μανέκα. Δεύτερο ωραίο σούτ από τον ίδιο παίχτη. Και ο Λιγονόπουλος τώρα κατεβάζει. Ένα σούτ ο Λαχταρίδης, έρχεται ο Παπαχρήστου να κάνει το σούτ. Όπως ο Ούπας, φανταστική απόκρουση. Τώρα το Λαχταρίδη πήγε να βρει τον Παπαγιάννη, τα καταφέρνει ο Παπαχρήστου. Παπαγιωάννου, Τριδονόπουλος, κάνει και την τρίπλα, θα κάνει και το σούτ όμως η μπάλα θα καταλήξει λίγο out. Τώρα Παπαγιωάννου, θα δώσει τον Παπαχρήστου, κάνει και το σούτ Παπαχρήστου κατευθείαν, πολύ καλό σούτ. Σταυρόπουλος, σαν δεύτερο συμπαίχτη, αφήνει πίσω για τον Κατσαρό. Κατσαρός στον Μαστοράκη, ο οποίος θα κάνει και το σούτ και έχουμε τον γκολ. Πολύ ωραίο σούτ από τον Μαστοράκη, το κυνηγούσε τον γκολ, το πετυχαίνει κιόλα με μια πολύ ωραία ενέργεια και έχουμε το 1-0. Καρλά το σκόβει, Μαστοράκης κατεβάζει πολύ ωραία, πιέζει ο Παπαγιωάννου. Αφήνει για τον Λαχταρίδη, θα κάνει και το σούτ εκεί. Πολύ ωραία ο Όπας, έχει βγει, έχει καλύψει. Να δούμε τώρα 50 μέτρα. Κάνει και το σούτ με το αριστερό. Πολύ ωραίο τέρμα με το Μανέκα. Μετά από ένα πολύ δυνατό σούτ, εκεί ο Σάκης δεν μπορεί να αντιδράσει και έχουμε το 2-0. Τώρα για τον Λαμπρόπουλο. Λαμπρόπουλος θα κάνει και το σούτ και έχουμε το 3-0 από το Λαμπρόπουλο. Πολύ δυνατό σούτ. Χιλιδονόπουλος. Καλύτερη κίνηση στον Παπαχρήστου. Παπαϊωάννου κάνει την τρίπλα. Βρίσκει το Λαχταρίδη. Λαχταρίδης προσπαθεί να κάνει αυτή να ξεφύγει. Παπαϊωάννου ξεφεύγει. Θα κάνει και το σουτ. Πολύ ωραία ούπας εκεί. Και έχουμε το αυτογκολ για την ομάδα των Τέζα. Κάνει και ο Λαμπρόπουλος. Παπαϊωάννου. Τώρα μέσα από δύο Παπαϊωάννου βρίσκει τον Παπαχρήστου. Παπαχρήστου θα κάνει το σουτ και έχουμε το δεύτερο γκολ γρήγορα γρήγορα για την ομάδα των Τέζα. Λεχταρίδης. Κάνει ελεύθερο συμπαίχτη. Βρίσκει τον Παπαχρήστου. Παπαχρήστου πήγε να βρει και αυτό καλύτερο Λεχταρίδη. Κόβεται από τον Κατσιάδα. Λαμπρόπουλος. Είναι στο Μανέκα. Θα κάνει το σουτ. Πολύ ωραίο σουτ από τον Μανέκα που θα γράψει το 4-2 προβάδισμα. Κατσαρός ψάχνει να βρει το Μαστοράκι. Κοντρολάρει πολύ ωραία. Θα κάνει και το σουτ. Ο Σάκης όπως θα διώξει σε κόρνερ. Πολύ να εκτελεστεί τώρα τον Λαχταρίδη. Είναι για τον Παπαγιάννου. Μπάλα θα καταλήξει out. Με ποιες τρίπλες. Έρχεται ο Μαστοράκης. Θα κάνει το σουτ. Φοβερό σουτ. Στο οριζόντιο δοκάρι. Είναι 4-2. Φανταζής. Θα αφήνει ο Παπαγιωάννου το σουτ. Η μπάλα πάνω από τα δοκάρια και έχουμε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Μετά την εκτέλεση, Λαχταρίδη στο σουτ κατευθείαν από τον Παπαϊωάννου. Πολύ ωραίο. Λαχταρίδη δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Συνήθεια τώρα στο μάτς. Με τον Μανέκα. Δεν έχω ξεφύγει από το σκαλάτο που τον μαρκάρει στενά. Λαμπρόπουλος, Μαστοράκης, Μανέκας πάνω στο σώμα με δεύτερη ευκαιρία. Εκεί ο Μανέκας δεν θα συγχωρέσει και θα γράψει το 5-2. Κατσαρός, ξεφέρει πολύ ωραία από το Λαχταρίδη. Πολύ ωραία τρίπλα θα κάνει και την πάσα. Το Μαστοράκη θα κάνει τόσο το Μαστοράκη, θα στείλει και την μπάλα στα δίχτυα και θα γράψει το 6-2 για την ομάδα Πύραυλο. Κατσιάδας, μεγάλη μπαλιά με τον Νόμο και ο Μανέκας, με το Τακουνάκι ο Λαμπρόπουλος. Παπαϊωάννου παίζουν τον αδία με τον Χελιδονόπουλο. Παπαϊωάννου ξεφεύγει, κάνει και το σουτ. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Παπαϊωάννου, πετυχαίνει και τον γκολ
Και έχουμε το 6-3 μετά από τον Λαμπρόπουλο. Πρόβλημα στο ράκι. Λαμπρόπουλο. Και κρεμάει, πήγε να κρεμάσει το σάκι. Μπάλα θα γλύψει το δοκάρι και θα καταλήξει out. Μανικάς. Μιλήσουμε μας τώρα και πολύ ωραία. Γυργεί ο Σάκη. Σαν δεύτερο θεματοφύλακας εκεί ο Πανταζής θα διώξει σε κόρνερ. Καρλάτο βαθιά για το Χελιδονόπουλο. Χελιδονόπουλος πάνω στο σώμα του Ούπα. Τον έχει αφήσει ο Μανέκας. Άλλο τώρα το Βαϊωάνο. Θα κάνει τρίπλες, θα κάνει και το σουτ. Θα πετύχει το τέρμα, πολύ ωραίο τέρμα από τον Παπαϊωάνο. Και θα μειώσει σε το σκορ σε 6-3. Άλλο τώρα μια αντιπίθεση για τους Τέζα. Τον Παπαϊωάνο. Κάνει την τρίπλα, πολύ ωραία. Δίνει και στον Λακταρίδη. Και έχουμε το 6-5. Καρλάτος, θα δώσει τον Πανταζή. Αφήνει αυτό ο Λακταρίδης για τον Παπαϊωάννο. Έχουμε μια αντιπίθεση τώρα. Να δούμε και δύο Σάκης από το τέρμα. Μαστοράκης και γράφει το τελικό σκορ σε 7-5. Πώς λέγει ο ρεφ. Παπαϊωάννου, Λασκαρίδης ξεφεύγει πολύ ωραία. Θα κάνει και το σουτ. Αλλά εκεί ο Πας θα διώξει την μπαλά σε κόρνερ. Μπαζί, θα κάνει και το σουτ και έχουμε τη λήξη του αγώνα ανάμεσα στην ομάδα Πυραύλος και στην ομάδα Τέζα με τελικό σκορ 7-5.